Ωστόσο, να κάνουμε μία στάση στην Μαγνησία και στη Φρόσο την Παύλου, όπου από εκεί μας έρχεται μία είδηση όπου μία γυναίκα, μία 30χρονη, καταγγέλει η Φρόσο ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, ότι ξυλοκοπήθηκε άγρια, σχεδόν από το σύνολο της οικογένειάς της. Από τον άντρα της, από την πεθερά της και από την κουνιάδα της. Τι ακριβώς συνέβη, Φρόσο? Καλή σας ημέρα. Την Παρασκευή το απόγευμα η 30χρονη γυναίκα οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα δηλώνοντας ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, πρώτα από τον σύζυγό της, στη συνέχεια από την πεθερά της και τέλος από την κουνιάδα της, η οποία βρισκόταν στον Αλμύρο για διακοπές. Να πούμε ότι οι τρεις φερόμενοι δράστες θα δικαστούν τη Δευτέρα μετά από προθεσμία που έλαβαν. Άρα λοιπόν θα έχουμε και την εξέλιξη τη Δευτέρα στην αυτόφορη διαδικασία στο πρωτοδικείο του Βόλου. Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Η γυναίκα απειλήθηκε από τον σύζυγό της να δώσει 2.000 ευρώ τα οποία είχε συγκεντρώσει από τα επιδόματα που έπαιρνε των δύο παιδιών, των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας, ύψους 2.000 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι του έδωσε τα χρήματα, αυτό στη συνέχεια τη χτύπησε και όταν η γυναίκα άρχισε να φωνάζει βοήθεια, μπήκε στο δωμάτιο η πεθερά της 64 ετών και της είπε να σταματήσει να φωνάζει γιατί διαφορετικά θα την σκοτώσει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, συμπληρώθηκε το παζλ με το τρίτο άτομο της οικογένειας του συζύγου της από την κουνιάδα της, η οποία με προσβολές που αφορούσαν την γενετήσια αξιοπρέπειά της, πέρασε και τον τρίτο γύρο των απειλών. Κατάφερε ωστόσο η γυναίκα, όπως σας είπα, να πάει στο αστυνομικό τμήμα του Αλμύρου, να καταγγείλει τα όσα συνέβησαν και στη συνέχεια να συλληφθούν οι τρεις φερόμενοι ως δράστες. Η γυναίκα έφτασε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας από το χέρι τα δύο παιδιά της, 3,5 και 6,5 χρονών αντίστοιχα. Τώρα φιλοξενείται σε φιλικό σπίτι και η συνέχεια, όπως σας είπα, αναμένεται τη Δευτέρα με την δίκη των τριών στο πρωτοδικείο, στο αυτόφορο πρωτοδικείο του Βόλου. Μάλιστα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν έτσι. Ο σύζυγος ζήτησε τα χρήματα από τα επιδόματα των παιδιών και προς ενίσχυσή του και προς στήριξή του έτρεξε η οικογένειά του, η μητέρα του, η πεθερά δηλαδή της 30χρονης γυναίκας. Είχε και υποστήριξη και η κουνιάδα και έκαναν μαύρη τόπη στο ξύλο την γυναίκα.